Σήμερα έχω υψηλό προσκεκλημένο στη μάρκα. Επομένως τον έχω φέρει για να οδηγεί τη μάρκα και εγώ να ψαρεύω. Μπας και υπάρχει και κάποιος που να μην τα κάνω όλα εγώ. Όχι. Τίποτα, θέλω απλά να κοιτάει τα διχόμετρα, να με πάει από πάνω, να βάλει την άκρη και εγώ μόνο να ρίξω το δόλωμα. Είναι πέμπτη μέρα συνεχόμενη για πάρεμα. Ζωντανές ουρτιές έχουμε. Αλλά έχει έρθει ο Βαγγέλης από την Φουρούνα για να μας πει και πέντε πράγματα για το σετάρισμα που έχω εδώ στη μηχανή. Σας τα είχα πει σε προηγούμενο βίντεο. Αλλάξανε κάποια πράγματα, να μας πει κάποια τεχνικά, να εξηγήσεις τι άλλαξε. Τα δείχνω εγώ, αλλά τα δείχνω πιο πολύ επί του πρακτέου. Εσύ ήθελα να κάνεις λίγο τη θεωρία. Σωστά, γιατί ο κόσμος ρωτάει. Η θάλασσα είναι πέτσα. Τώρα εντάξει. Μας ευνοεί ο καιρό για να μην καλά, καλά που δεν χρειαζόμαστε την ηλεκτρική μηχανή. Ναι, γιατί έχω το αστέρι εγώ. Τέλος πάντων, λοιπόν. Είναι πολύ, έτσι θα είναι μέχρι το βράδυ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό. Να σας πω την αλήθεια, τις τελευταίες 4 μέρες όντως πιάνουν ψάρια. Αλλά διάφορα. Δεν ξέρω σήμερα αν αυτό τα ευνοήσει ή όχι. Μπορεί να είναι πολλά. Μπορεί να μην είναι και τίποτα. Δηλαδή μπορεί να ήταν κακό. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως άμα δεν έχει ακόμα κάτι εκκρεμότητες. Ναι, αυτό. Αχ, Παναγιώ, για μια ταβέρνα λέει. Λοιπόν. Θα ψάξουμε και τα σημεία τα οποία έχουμε περάσει και λόγω της καλής ημέρας θα κάνουμε και χαρτογράφηση σε κάποια άλλα πιθανά σημεία, να εξηγήσει και πού δουλεύει εκεί το θέμα στην χαρτογράφηση, γιατί ούτως ή άλλως ευνοεί να κάνουμε χαρτογράφηση. Σήμερα ευνοεί, είναι εδώ στα ίδια που ευνοεί. Ας ελπίσουμε ότι θα πιάσουμε γρήγορα ψάρια, αν και προς το απόγευμα μας βλέπω, όπως πάντα έχει υπάρχει μέσα. Έχει, με το ίδιο καιρό. Έχει διάφορο. Όλα καλά. Πάμε τώρα στο πρώτο σημείο και βλέπουμε λίγο έτσι να μάθουμε. Αυτό βοηθάει για να το βρεις. Ναι, γι' αυτό το έχω φτιάξει. Από κάτω. Κεντρικές δέσμες είναι αυτές. Δηλαδή, άλλη είναι. Η ίδια είναι που πάει να δει το δόλωμα. Θα γίνει μάχη. Αυτό εδώ πέρα πώς φεύγει η μαλακία. Μισή ώρα βίντεο θα κάνουμε, πρέπει να το φέρω. Δεν θα πάει. Έχω δοκιμάσει. Μπορεί να πάει κάτι άλλο βέβαια, γιατί βλέπω έχει τέτοια, αλλά δεν θα πάει. Και ποιος ξεκίνησε τώρα να έρχεται εδώ απ' έξω για casting και τέτοια, πώς το ανακαλύψατε, ποια είναι η ιστορία. Για το heavy, πώς ξεκινήσατε και ερχόσαστε να πω. Όχι, την παραλία εκείνη η μεταξία τη διάλεξη. Ναι. Μπήκα από το 40 και της λέω που θες διάλεξα να βγούμε. Εδώ μου λέει. Πέντε ψάρια. Δεύτερο ψάρι με την εντάξει. Είναι από κάτω ακόμα. Όχι, θα είναι. Ενώ πριν που ήτανε. Είναι η ωραία φάση που βλέπεις τα ψάρια και σε γράφουν στα λέπια τους. Αυτό. Λοιπόν. Ωραία, ε. Πραγματικά, ωραία. Πραγματικά. Ζωντανό στη μούρη και τι έγινε. Και αρκετά ψάρια και ένα δύο. Οπότε. Πάμε, θα πούμε την ώρα που έχω εντοπίσει τις τελευταίες μέρες ότι είναι λίγο πιο ένεργα. Αλλάζουμε σιλήμιο, θα πάμε σε ένα πιο βαθύ κομμάτι. Μουρμούρου. Τα ίδια λέω κάθε μέρα, δεν ξέρω τι θα πάρει. Έχω ψαρέψει 5 μέρες συνεχόμενες και μην πιάσει. Λοιπόν. Κασέτα, και εκεί που πηγαίναμε, υψομετρική διαφορά.
Ε, έλεγα μια φορά να κάτσω μπροστά, να με πάει κάποιος στο σημείο και όπως είχα ράξει την πέτσα μου εκεί πέρα μπροστά που ποτέ δεν αλλάζω, φρένω. Μήνα με πάει. Ξεκινάμε ότι είναι σωστή εγκατάσταση και μπορούμε με ταχύτητα να βλέπουμε τις υψομετρικές διαφορές. Σε ποιο μάτι, στο κάτω τα βλέπω. Στο P66 που είναι και πιο εύκολο γιατί σαν τσίρτ με ταχύτητα είναι πιο δύσκολο να δούμε. Οπότε είδαμε μια υψομετρική διαφορά και σταματήσαμε να το σκανάρουμε με χαμηλή ταχύτητα. Τώρα το σκανάρουμε και με το P66 και με το τσίρτ, αλλά έχουμε και το multibeam, το 3D. Το σκανάρουμε σε ένα εύρος όσο είναι το βάθος επί 2. Το θέμα είναι όμως να το χαρτογραφήσουμε για να ξέρουμε λοιπόν, ακριβώς τη δομή του. Τώρα εμείς έχουμε το πλεονέκτημα να το χαρτογραφούμε όπως είναι εδώ. Χαρτογραφούμε όλη την περιοχή. Αυτή η μπλε γραμμή είναι το εύρος της χαρτογράφησης, δηλαδή πόσο κάνουμε χαρτογράφηση, ποιο είναι το κομμάτι που σκανάρουμε. Και τώρα έχουμε σε 75 μέτρα, σκανάρουμε περίπου 150 μέτρα. Ανεβαίνουμε το ύψομα και δημιουργούμε τα σκαλοπάτια της ισοβαθής, δηλαδή τις υψομετρικές διαφορές. Τώρα, γιατί σκανάρουμε τόσο μεγάλο εύρος εμείς? Γιατί το συγκεκριμένο μάτι που έχει το DFF3D έχει 120 μοίρες άνοιγμα. Φανταστείτε τώρα ότι η P66 έχει 11 και η TM150 είναι περίπου 25. 120 μοίρες άνοιγμα, αλλά έχουμε την καλή χαρτογράφηση γιατί είναι multibeam. Δηλαδή, έχουμε ξεχωριστές δέσμες. 41 δέσμες για το χαρτογραφικό, μία δέσμη στην P66, μία δέσμη στην GIR, την DM150. Φανταστείτε τη διαφορά. Με τις 41 δέσμες μπορούμε εύκολα και μπαίνουμε μέσα στα κιλώματα του βυθού και μπορούμε να κάνουμε μια ωραία χαρτογράφηση. Γιατί η ομπρέλα που δημιουργεί η μονή δέσμη χτυπάει σε ένα υψηλότερο σημείο και ό,τι κιλώματα έχει, απλά εμείς δεν τα βλέπουμε. Πριν μου λέει και ο Χριστόφορος ότι έδειχνε το βυθό με τόπο 72 μέτρα και συνέχισε και κατέβαινε. Είναι ακριβώς αυτό, ότι χτυπάει σε υψηλότερο σημείο, αλλά από κάτω υπάρχουν και άλλα. Ή χτυπάνε ψάρια που εμείς δεν τα βλέπουμε, είναι από κάτω. Είμαστε από πάνω, βλέπουμε από πάνω, εδώ. Τέτοια είμαστε από πάνω από το ύψομα. Ακριβώς. Έφτασε 50 μέτρα. Είναι πολύ καλό το κεφάλι. Βλέπουμε εδώ ότι στα κατεβάσματα υπάρχει και ζωή. Όπως έδινε και εδώ τα ψάρια. Να τα ψάρια που περάσαμε στο κατέβασμά του. Και είναι ένα πολύ καλό κομμάτι για να το σκανάρουμε. Κοίταξε να δεις τώρα πώς έχει μπουκώσει, δηλαδή πριν ήμασταν σε 140. Κοίτα, βλέπουμε το ψάρι και τώρα είμαστε σε φάση που λέμε για το βυθό. Εν τω μεταξύ είναι πέμπτη φορά που έρχεται. Η πέμπτη φορά που έρχεται και λέει πέμπτη φορά που έρχεται. Όχι, όχι, γύρνα. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε λίγο το μάθημα. Εντάξει, για ζώκα κοντά δεν είμαι. Όχι, δεν ψάρι. Είναι... Το πέρασα για κάγκελο. Είναι αυτό το ferry boat πιο αργά πεθαίνει, δεν υπάρχει. Εσύ νόμιζες ότι είμαι εγώ σταματημένος, ε? Ναι. Δες. Όχι, ότι πάτωσες και ανέβαινες. Είδα ένα μικρούλι που ξεκόλλησε εκεί. Άσο να μας πάει πίσω εκεί που ήταν το ψάρι. Πάνω είμαστε, εντάξει. Εντάξει, πάνω. Χοντρό ψάρι, ε! Καλό ψάρι, ναι. Καλό ψάρι αυτό. Είδες. Ναι, αλλά είναι σπέμπτο. Ναι. Υπάρχει αλληλογραφία. Δεν θυμάμαι. Πρόλαβε η σμέρνα και το φάγε. Τι να κάνω. Σίγουρα. Α, όχι. Κοίτα. Ψάχνει το. Άρα, φίλε. Όχι. Σίγουρα. Ξέρω εγώ, θα τον πάρεις. Για ψάχτε λίγο καλά, γιατί με παίρνει και ο Στέφανος. Ψάχτε λίγο, αν δεν ήταν, πάρ' το ρόδο, πες σου Γιώργο, δεν βρίσκω κάτι αλληλογραφία.
Λοιπόν, δώσ' μου μια σοφιά. Πιάσε εκεί να... να κατεβάσουμε να δούμε. Όχι, όχι, πιάσε με... καλή είναι, καλή είναι, δεν κάνει. Είναι λίγο μεγάλη ρε που σκέφτει. Έλα, άστε μέσα. Ναι, φέρε λίγο πιο μικρή, είναι κρίμα. Να είμαστε σίγουροι όταν τις ρίχνουμε αυτές. Πιάσε κανένα 2-3-4. Όχι. Ήδη είναι, παρόντιες. Δεν είναι. Όταν λέμε ίδια, παίζει να είναι και ίδια, όμως. Ξέρεις. Αυτό τι πιθανότητες είναι να τα συναγρίδες. Εγώ λέω ότι ήταν συναγρίδες. Συναγρίδες, γιατί είναι και στο κεφάλι. Μπράβο. Οπότε, καλή είναι για συναγρίδες. Τσίκα τσίκα μπουμ. Δεν είσαι χαϊμπό την βρίζεις. Εσύ θα πιάσεις ψάρι, αγάπη μου. Εσύ που είσαι η χθεσινή. Εσύ. Χθεσινή αυτή, ε. Καλά ψάρια. Εντάξει, 2 κιλά, 3 κιλά είναι. Αλλά καλά. Σίγουρα. Ναι. Λίγο παραπάνω. Όχι. Τόσο. 2 κιλά, 3 κιλά. Έγραψε για το γιατί μου κάνει εντύπωση. Λέω ότι σε διάλα. Έλα, απλά έχει κολλήσει. Το άνοιξα και το ξανάγγιζα. Ναι. Εντάξει, μωρέ, βολεύει και το τσιτ, βολεύει και αυτό. Δεν γενικά δεν μπορείς να τα έχεις όλα μέσα. Εγώ τώρα το σιτάρισμα είναι και πέρα είναι. Καλά, ναι, το έχω μάθει τώρα. Εγώ έτσι το έκανα, ίδιο. Είναι λίγο στο πανηγύρι. Μην είναι τυφάτε ρε που είσαι δέση. Το έχω κρατήσει λίγο επίτηδες εκεί τώρα. Για να μην το φάει... όταν δεν είναι τα ψάρια να τις κολλήνει. Κοίτα, 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 κοίτα που ανεβαίνει, το βλέπεις. Όταν τα ψάρια δεν τα βλέπω, το κρατάω ψηλά. Όταν αρχίσουν και μπαίνουν στο κόλπο, την πετάς και κάνει την νεκρή. Κοίτα, εδώ κοίτα, εδώ κάτω. Κάντες ήρθανε, τις βλέπεις. Τις βλέπεις, λοιπόν, τώρα που ήρθανε, κάτω. Κοίτα, κοίτα πως το ακολουθάνε, κοίτα. Το αφήνεις κάτω και μένεις εδώ τώρα. Πάρτε τώρα καριόλες. Οπό. Να τη συναγρίδα μας. Τεσάρι. Την κάμερα, κλείστο. Την κάμερα, την κάμερα. Ανοίξω. Την κάμερα, την κάμερα. Όχι αυτή ρε, βγάλει την κάμερα. Είναι μεγάλο το ψάρι. Μία φορά, μία. Και από πάνω. Να το, όπως τις είδαμε, ήταν σίγουρο ότι θα τσιμπήσουμε, το ψάρι είναι καλό. Τράβα την, κοίτα εδώ τη μανούρα. Λοιπόν. Πόσες είναι? Ρίξαμε... το βλέπω λίγο δυνατό για... συναγρίδες τα ψάρια να είναι από κάτω. Λίγο δυνατές για συναγρίδες. Μου κάνει τίποτα. Είναι και τα ψάρια από κάτω μας. Δυνατό ψάρι. Επειδή ήταν μεγάλη, η... εδώ είναι το ιστορικό, κατεβαίνει. Έχουν τα ψάρια να δούνε. Έκανε και τα κόλπα το Χριστόφορος. Ναι. Ότι είναι ψόφια σου πια, ότι είναι ζωντανή σου πια. Εγώ τώρα μην τα λες αυτά. Κοίτα, κοίτα πως ανέβηκε το άλλο μαζί του. Εκεί, κοίτα, κοίτα πως ανέβηκε, κοίτα. Κοίτα, πως ανέβηκε μαζί του, το βλέπεις. Το βλέπεις που κατεβαίνει. Ε, σκηνικό, ε. Μαξί σου πια την έβριζε γιατί είναι χθεσινή. Είναι μεγάλη, ω. Ναι, είναι αυτή, είναι αυτή που είναι χθεσινή που την είχα απολέσει. Λοιπόν. Είναι γρήγορα, λέει και φαγκρή ή συναγκρίδα. Φαγκρή. Ναι ρε, πως και εγώ αυτό νομίζω. Χάσαμε. Γεια σας. Είναι και ζόρυγη. Είναι και ζόρυγη. Πού. Λοιπόν, κολπάκι. Να τα λέω τα κολπάκια, ε. Να τα λέω. Κολπάκι. Ανεβάζετε. Άμα ξέρετε ότι είναι τα ψάρια γύρω. Δείτε. Ανεβάζετε. Σε βέβαια, γιατί δεν γίνεται. Κοίτα λίγο, κοίτα. Βλέπω, δεν βιάζομαι, θα τις κάνουμε. Κοίτα λίγο, κοίτα. Το ψάρι που έφυγε. Ναι. Ψάχνει να βρει. Να σου πω, φύγανε απολύματα σου πιάς. Κοίτα. Δεν ξέρω. Και τι, κάτι τρώει σαν αφρόστ. Στα μεσόνια. Λοιπόν. Βάλε, βάλε. Εδώ. Τι είναι.
Τι κάνουμε, τι κάνουμε, να πούμε τι κάνουμε. Λοιπόν, όταν βλέπετε τα ψάρια, κάτσε, γιατί είναι και η μηχανή που μας αγαπάει πάρα πολύ, κάθε 15 δευτερόλεπτα φεύγει από το στίγμα, δεν πειράζει, ψυχραιμία. Όταν βλέπουμε τα ψάρια ότι είναι γύρω γύρω και τα χάνουμε, τι κάνουμε, ρίχνουμε κάτω τη σουπιά, την αφήνουμε 3-4-5 μέτρα πάνω από το βυθό, έρχονται τα ψάρια και όταν έρθουν την κάνεις ότι πάει να κρυφτεί ή ότι... Ότι πάει να κρυφτεί φαίνεται. Ότι πάει κάτω. Την αφήνεις κάτω και πέφτει τέζα. Και αυτό είναι όλο. Και έρχονται μετά τα ψάρια και την τρώνε. Είναι γεμάτο ψάρια από κάτω. Σας κλείνω να πιάσουμε άλλο ένα. Βουπ, τέλος. Εδώ. Αυτές τώρα, αν είναι κάπου γύρω, θα δεις ότι θα αρχίσουν να εμφανίζονται. Έρχονται να το βλέπουν από μακριά. Κάτω δεν το βλέπουμε. Ναι. Όταν αρχίσουν και εμφανίζονται όμως, εκεί πάνω δεν θα σε πάρουνε. Ναι. Πρέπει να κάνεις ότι η σουπιά πάει να κρυφτεί. Πάει να κρυφτεί. Και όταν πάει κάτω, τρέχουν όλες από πίσω και ποιος την πρώτο φάει. Ναι. Αυτό όμως δεν είναι θέμα να γνωρίζεις από βάρκα, είναι θέμα να γνωρίζεις από τη συναγρίδα. Δηλαδή να έχεις αντίληψη. Ναι, από τη αυτό δεν το καταλαβαίνουν μερικοί. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν μερικοί. Ναι, γιατί. Τι να ψάρει, να το ψάρει. Κοίτα, κοίτα. Τι βλέπεις τώρα. Κοίτα εδώ, να δεις τώρα. Κοίτα. Όχι, αρχίσαμε. Όχι, αυτά είναι μικρά, είναι 22 πόντους. Αυτά είναι μικρά, ανεβαίνουν, περιμένε. Αν ανέβει να με δει. Όχι, δεν ανέβηκε. Έχει μόνο περιέργεια. Αν ανέβει να με δει κοντά, πάει να πει ότι είναι ένα ψάρι που το ενδιαφέρει. Αλλιώς. Κάτσε να το ρίξω λίγο κάτω. Να δούμε μήπως. Να τι, ανέβηκε. Το βλέπεις που ανεβαίνει. Ε? Ανέβηκε, το ενδιαφέρει. Οπότε ρίξε το κάτω, dead. Αυτό εδώ θα πάει να, εκεί που είναι όλα τα ψάρια, θα πάει να κάνει το ψόφιο. Τελείωσε. Τι είναι αυτό, ρε παιδί. Ο αέρας από τη σουπιά. Άστο, άστο, ο αέρας από τη σουπιά είναι. Σόπα. Όχι, δεν είναι, είναι φαγκρόπουλο. Μικρό, αυτό που είδα. Οπα. Και κατευθείαν. Την κάμερα, θα κέρδει μας κάτω. Άσε, 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 μετά. Το γράφω με το πάνω. Δεν προλαβαίνεις, άστο. Λοιπόν, το γράφω με το πάνω. Εδώ είμαστε. Κατευθείαν το πήρε. Κάναμε το ίδιο κόλπο ακριβώς. Τους τραβήξαμε την προσοχή. Ήρθανε και όταν ήρθανε τους στηρίξαμε και όπως είπα είναι φαγκρή. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Έλα εδώ, έλα εδώ. Α, όχι. Okay. Μην την πάγανε. Το είπα ότι είναι φαγκρή όμως, ε. Πραγματικά. Το επιβεβαιώνω. Και από το βυθόμετρο το είπα ότι είναι φαγκρή. Ναι, το επιβεβαιώνω, ναι. Πριν χτυπήσει. Πριν χτυπήσει, εντάξει. Έχουν μια τρομερή δύναμη τα φαγκρία, γιατί. Λοιπόν, να εξηγήσω εγώ κάτι. Ναι. Ή εσύ. Εσύ, εσύ, τι εγώ. Λοιπόν. Η βυθόμετρα εσύ, εγώ θα σου πω για τα ψάρια. Εδώ ο Χριστόφορος κατεβάζει. Κρατάει τη σουπιά σε ένα επίπεδο πάνω από το βυθό για να προσελκύσει τα ψάρια. Τι μου έκανε εντύπωση τώρα. Ότι αυτό εδώ που βλέπουμε είναι ο αέρας που βγαίνει μέσα από τη σουπιά. Εδώ βλέπει τα ψάρια και λέει ότι είναι φαγκρόπουλα. Λοιπόν, έρχονται τα ψάρια να δούνε τι είναι, τα ίδια ψάρια και χτυπάει φαγκρόπουλο. Και βλέπουμε εδώ το ανέβασμα του ψαριού. Τώρα, εδώ ο αέρας της σουπιάς είναι κάτι εντυπωσιακό. Και εδώ ψηλά είναι ο αέρας από το ψάρι που έχει σκάσει το ψάρι. Και για τον λόγο του αληθές, εδώ είναι το ψάρι. Λοιπόν, τώρα. Αυτά εδώ πέρα τώρα. Είναι πολλά. Έχουμε 10-12 σουπιές. Η τακτική του ψαρέματος λέει: από τη στιγμή που αρχίσαν αυτά, φύγε. Και ξανά, αλλά μετά. Τραμπουκίσαμε τις συναγρίδες, λόγω του ότι πιάσαμε μία. Θα αργήσουν λίγο να ξανατσιμπήσουν. Άρα τώρα δεν υπάρχει λόγος να κάτσουμε εδώ, γιατί θα μας φάνε όλες τις σουπιές. Θα πάμε σε ένα άλλο σημάδι και θα έρθουμε πάλι σε κάνα 40 λεπτό. Αυτά. Να είμαστε. Λοιπόν, τι έλεγες, κάπου εκεί που διακόψαμε. Λοιπόν, πάμε στο τόπο να ψαρευτεί. Το πείμα.
Έλεγε εκεί τέτοια μέχρι που είδαμε τα ψάρια. Λοιπόν, έλεγε εκεί πέρα, είδαμε τα ψάρια. Βγάλαμε τρία, κατεβάσαμε τα τρία ψαράκια. Πάμε να φύγουμε τώρα, να πάμε στον άλλο τόπο. Κλείσαμε. Λοιπόν, το τηλέφωνο, το τηλέφωνο του Βαγγέλη χτυπάει ανά 5 λεπτά. Δεν έχω γράψει βίντεο. Όλα διακεκομένα είναι. Η κατάσταση είναι ότι σκανάρα με βρήκαμε τόπο. Δεν είναι το σχολιάζει καθόλου το... Πάμε. Εν τω μεταξύ του έλεγα εγώ. Πήγαινε ντουγρού για το σημείο που είχαμε. Του έλεγα, κάτσε ρε, αφού βλέπεις ψωμετρική διαφορά, σταμάτα λίγο να δούμε τι... Ακριβώς έτσι. Έτσι δεν έγινε. Και του έλεγα, όχι, δεν κόβω. Δεν κόβω. Η αλήθεια είναι, παιδιά, να λέμε, εγώ πήγαινα στο σημείο έτσι που ξέρω και παρατήρησα αυτή την ψωμετρική διαφορά που λέγαμε πριν. Είπες όλο το project. Ναι, ναι. Και... Θα δείξουμε λίγο αυτό. Το ωραίο που το κάναμε εδώ πέρα. Θα το δείξουμε. Σε ολόκληρο. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτό είναι το σημείο που βρήκαμε τώρα. Εδώ είναι ένα κομμάτι του χάρτη που το χαρτογραφήσαμε εδώ, από την αρχή. Να πούμε στα σχόλια ότι ο χάρτης έδειχνε ότι είναι κοιλότητα και δεν είναι ξέρα. Έδειχνε ότι από τα 125 πάει στα 133 και εμένα εκεί μου κίνησε τη διαφορά και λέω πάμε να το δούμε. Και τελικά μόνο κατέβασμα δεν είναι, είναι ανέβασμα που από τα 140 πηγαίνει στα 50, κάνει κεφάλι. Και το χαρτογραφήσαμε. Εννοείται ότι άμα συνεχίσουμε μπορούμε να το χαρτογραφήσουμε ακόμα καλύτερα. Πάμε στο άλλο σημείο όμως του Χριστόφορου να δούμε αν εκεί είναι. Εντάξει, πάμε και λίγο για ψάρεμα. Ναι, σωστά. Καλή είναι η θεωρία. Δύναμη. Ότι έχουμε 11 σκιές, θα γράψουμε όλες. Μεγάλη πρόταση. Θα γράψουμε όλες. Επιτέλους αράζω την πέτσα μου στο φουσκωτό μου! Οδήγα! Για μια φορά να κάτσω κι εγώ, μαύρο. Έτοιμος. Γράφουν εδώ κάμερες, γράφουν. Είμαστε πάνω από τα ψάρια. Να δούμε. Τι έχουμε. Να τα. Εδώ. Να εξηγήσουμε και ότι εδώ... Περίμενε λίγο, μην εξηγείς. 51. Δεν είναι, παίζει να είναι στην αγρίδα. Να εξηγήσουμε ότι εδώ αυτά τα γραμμές, οι κόκκινες που βλέπουμε, είναι επειδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή τρία μάτια μαζί, και το 3D και το P66 και το Chirp. Δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί πάντως, απλά οπτικό είναι. Τα ψάρια είναι αρκετά μεγάλα, φαγκροπουλάκια λέει και εδώ. Έχει και φαγκρόπουλα, αλλά έχετε... Έχει φαγκρόπουλα, λέει. Δώσ' λίγο χώρο, λίγο χρόνο. Κοίτα, να δώσε πόση ώρα θα τσιμπήσει ρε γάμα του. Έτσι από περιέργεια. Έχει φαγκρόπουλα, λέει, αλλά κράτω λίγο γερά το καλάμι. Έχει φαγκρόπουλα, αλλά ναι. Πάντως, σταμάτησα λίγο. Όχι, δεν χρειάζεσαι αυτά. Πέσε. Αλλά αλήθεια, το λέω. Είναι έτοιμα. Έμενε συναγωγές. Ακούμπα κάτω. Θα δεις. Εδώ τα έχω εκπαιδεύσει 5 μέρες τώρα. Είναι... Μην είναι κάτω, dead. Α, δούμε σε πόση ώρα τσιμπήσει. Κόπα ρε μαλακή, δεν τσιμπήσαν κατευθείαν. Τι έγινε, τα μαριόλ. Τι έγινε. Εδώ έπρεπε τώρα, ξέρεις. Ναι, να τον έμαχε. Ήτανε κάτω και... Όχι, όχι, έπρεπε... Ναι ρε παιδί μου. Ναι, κατευθείαν μου το που πέρα. Έπρεπε να στο πάρει τώρα. Εδώ είναι το καλό το σημείο, ρε. Ναι. Κοίτα που είμαστε, εδώ είναι. Δεν έχω ψάξει γύρω-γύρω βήμα. Ούτε... Δηλαδή δεν έχω κάνει τσικ. Εν τω μεταξύ, εκεί μπορεί να έχει 120 φαγκριά έτσι ναι, να είναι. Ναι, το σύζυγμα. Γι' αυτό σου λέω, εγώ θα ήμουν 10 πάνω κάτω. Δεν ψάρευα, μετά θα ψάρευα. Όταν αρχίσει, άμα το κάνεις έτσι θα το πάρεις το ψαριό. Όταν αρχίσει πρέπει να του δώσεις. Αλλά με το μηχανισμό να διατηρείς μία επαφή. Αυτό. Εμένα η συνεκρίδα σε κάποια φάση θα το δείξω στο βίντεο που μου έκανε κενό πολύ και δεν πρόλαβα κάτι. Το είδα, το δες. Το κενό παίρνει το δόλωμα και πάει πάνω αυτό. Και λένε έφυγε. Και εκεί θέλει κάρφωμα δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Κάρφωμα ποτέ στο κενό. Κάρφωμα, δηλαδή θα νιώσεις. Αρχίζει αυτά. Ναι, ναι, κάνει τα. Εντάξει, εσύ θα αρχίσεις να μαζεύεις και θα νιώσεις. Ναι, ναι. Όταν δεις αυτό θα καρφώσεις. Δηλαδή όταν έχεις ένταση με τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εσύ μπορεί, άμα καρφώσεις στο κενό, μπορεί εκείνη τη στιγμή να την κάνει αυτή τη βάση. Αυτή τη κάνει. Πάει κανένα έτσι. Ναι, 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 ναι. Για να τη σκοτώσει. Ναι. Μην ξεχνάμαστε. Ναι, οκ. Okay. Έκατσε πολύ ώρα. Αυτό ήταν ρεκόρ καριέρα τώρα, να ξέρει. Τώρα κάτω. Άρχισε να μαζεύει σιγά-σιγά. Συνέχισε.
κάψε. Μπρος. Έτσι. Καλό είναι, φίλε. Όχι, όχι. Λάθος. Είναι στην αγρίδα. Πετωμένο το καλά. Κάπου πετωμένο. Αυτό είναι στην αγρίδα. Είναι στην αγρίδα! Φαγκροπουλάκι είναι. Αφού σου είπα, έχει φαγκρόπουλα εδώ. Γιατί δεν με κοροϊδεύει. Δεν πιστεύω. Δεν ξέρω να με κοροϊδεύεις. Όχι, φαγκροπουλάκι. Αυτό. Λοιπόν, τι φάση παίζει εδώ. Ανεβοκατεβαίνεις. Λοιπόν, είναι στην αγρίδα, είναι 3,5-4 κιλά. Εγώ πάντως δεν τον πίστεψα και το κράταγα λίγο το καλά, μην το κάνω. Αν σου κάνει, αν συνεχίσει και σου κάνει, μπορεί να μην είναι και συνάγκη, να είναι μεγάλο τέτοιο. Με βλέπετε, ψαρεύω ανάποδα τώρα αυτή τη στιγμή. Ας, αυτά τις δικαιολογίες δεν τις μπορώ, όλοι αυτό λένε. Να ψαρεύετε και με τα δύο χέρια. Δεν κατάλαβα εγώ γιατί ψαρεύω με τα δύο χέρια. Εγώ ψαρεύω και με τα δύο. Όχι, καλά, και εγώ. Η μηχανή, ρε. Πώς συνεχόμενο, μην κάνεις κενό. Τώρα μόνο συνεχόμενο μηχανισμό. Μόνο μηχανισμό. Μόνο που καίγεται το κύριο. Θα φύγει το ψαρεύω, ξέρω. Θα κάνει κανένα έτσι. Θα το χάσω τώρα στο χωριό. Κοίτα, έλα, selfie. Κοίτα πίσω. Κοίτα, εδώ πίσω. Αυτή είναι κομμάτι της έτσι, μάτια, συνεχόμενο. Πέθανε. Πέθανε το ψάρι. Τώρα σκάει. Εδώ. Εδώ, στο κέντρο. Περίμενε. Δύναμη, φίλε. Έχει φαγκρόπουλα εδώ πέρα. Ναι. Να σου πω, κράτα λίγο γιατί κάνω τον κούκο τώρα. Τι. Τι έχω τώρα. Δεν μπορώ, έχω μπλεχτεί. Περίμενε. Απλά πάμε γιατί με τα φαγκρόπουλα δεν θα βγάλουμε άκρη. Ναι. Λοιπόν, επειδή όμως έλαμε φαγκρόπουλα, φεύγουμε. Τι έγινε, όχι. Έλεγα λοιπόν να ανεβάσω κάτι βίντεο που έχω φτιάξει την επόμενη εβδομάδα. Α, ψάρι δόλο σας. Τι δόλο σας. Λοιπόν. Παιδιά, λοιπόν, κάτσε τώρα να πούμε και τι πάω σοβαρό. Το ψάρι ήταν την ώρα που τσίπησε εδώ, ήταν σε φαγοίστρο, πώς το λέει. Καταλαβες. Αυτό εδώ που έχει φάει. Εγώ πά. Όχι, είναι φαγωμένο μόλις τώρα. Οι βίες είναι αυτές, ρε φίλοι. Πιάνουμε τα ψάρια από μέσα. Ούτε να τα πιάνω δεν μπορώ. Λοιπόν. Κάπου ήταν το πεντσάκι. Εδώ δεν συγκέπουμε. Να σου πω, είσαι πολύ χαλαρός, ε. Λοιπόν. Τίποτα, ούτε χαρά, ούτε τίποτα. Εδώ κοίτα εδώ τι γίνεται. Κάτσε να πω εδώ πέρα για το πώς θα λένε. Μισό. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Αυτό εδώ πέρα το έχει φάει. Άστο! Α! Να τη φάω, ρε φίλε. Τσέρουλα. Αηδία. Λοιπόν. Λοιπόν, καταρχήν, όπως είδαμε, απενεργοποιήσαμε εδώ την κατάσταση του Χριστόφορου. Γιατί πολλά μάτια, εδώ είναι χαρτογράφηση, συνεχίζουμε στον ίδιο τόπο. Τι είναι αυτά? Εδώ βλέπουμε τη ζωή, τα φαγκρόπουλα του Χριστόφορου. Έτσι θα ονομαστεί εδώ αυτή η ξέρα. Τα φαγκρόπουλα του Χριστόφορου. Τα φαγκρόπουλα. Είναι ωραία ψαράκια, ωραίες αψίδες, ανάμειχτα τα ψάρια εγώ πιστεύω και συναγρίδες και φαγκριά. Αλλά βλέπουμε τώρα από πού το καταλαβαίνουμε, για να πούμε και δύο πράγματα. Το βυθόμετρο, όπως έχουμε πει, δεν μιλάει, το βυθόμετρο δείχνει με χρώματα. Λοιπόν, κοίτα εδώ, εδώ είναι μπάρα χρωμάτων. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου, ε. Και εδώ είναι το τι μας δίνει το βυθόμετρο. Ανάλογα με τα χρώματα και το πόσο κόκκινα είναι, είναι και το μέγεθος των ψαριών. Δηλαδή, αν είναι έντονο, η αψίδα είναι πιο μεγάλα. Αν είναι πράσινο, μπλε, είναι πιο μικρά.
Τώρα, εδώ έχουμε τον αισθητήρα Chip TM150 και δεν έχουμε το AccuFish, το σύστημα που έχει φορούν που μας δίνει τα μεγέθη. Τον έχουμε συνδέσει εδώ σε αυτό. Οπότε εδώ τώρα καταλαβαίνουμε από το χρώματα και από το πάχος της αψίδας. Εδώ έχει κατεβάσει ο Χριστόφορος. Και ακολουθήσανε κάτω. Ακολουθούν κάτω τα ψάρια, βλέπουμε όλη την κίνηση των ψαριών. Εδώ είναι το καλάμι του. Ακόμα δεν έχει τσιμπήσει, εντάξει. Αναμένουμε. Και τα βλέπουμε όλα live το τι γίνεται από κάτω με μεγάλη ευκολία. Εδώ μιλάμε για το μοντέλο το GP1971F με το μάτι το Airmar Chirp TM150. Δείξε ότι έχω κάνει σωστή χαρτογράφηση όλο τον τόπο. Γιατί δεν τα λες αυτά. Ναύνε Digitas 3, αυτό είναι το 12 το μοντέλο. Περίμενε λίγο. Μαζί... Παιδιά, ακούστε λίγο. Εδώ πέρα με κατηγορεί ότι δεν κάνω σωστή χαρτογράφηση. Ότι και καλά χαρτογραφώ μόνο το σημείο που έχει τα ψάρια. Δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό. Μαζί με το DFF3D το Multibeam. Κάναμε τη χαρτογράφηση στο χάρτη. Ο Χριστόφορος, όπως βλέπετε, δεν ενδιαφέρει τι γίνεται από εδώ και γίνεται από εκεί. Αφού εδώ είναι οι συναγκρίδες. Βρήκε ένα σημείο. Και καλά έκανε βέβαια. Εδώ είναι τα ψάρια, τα προσπαθεί. Αύριο μεθαύριο που δεν θα τρώνε εδώ, θα πάει και θα χαρτογραφήσει και λίγο πιο δίπλα. Αυτό εδώ το θέλω όμως. Εδώ είναι η κατάσταση. Εδώ. Κοίτα, τα... είναι εδώ πέρα. Πέντε βάρκες πάνω κάτω, θα το δούμε. Όχι, ρε. Όχι, ρε γάμο. Πάλι έπιασα το σκηνή. Γαμίσου. Λοιπόν, δυστυχώς με αυτή το τσαμπουκά που έγινε εδώ πέρα με το, δεν ξέρω, δίχτυ, παραγάδι, κάτι σηκώσαμε, σηκώθηκε ψηλά, μετά τα ψάρια εξαφανιστήκανε, τι να κάνουμε, σημαίνουμε αυτά. Αυτό θα είναι κομμένο από τι λες? Συνήθως τώρα είναι από ελευθερικά σκάφτα, αντί γρυγρή, δίχτυ, παράγαδι. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, πάμε στον τόπο που πιάσαμε την πρώτη συναγρίδα και ουσιαστικά ο σκοπός μας είναι, επειδή πάει απόγευμα, να πάμε σε κάποια στίγματα που είδαμε μπαίνοντας ότι δεν είχαν ψάρια, να επιβεβαιώσουμε ότι είναι μόνο απόγευμα. Αυτό. Πήγαμε. Όχι, έχει πολλά. Συναγρίδες είναι. Τι κάνεις, μωρή καμημένη? Ανεβαίνουνε. Έλα να δεις. Κοίτα. Ωραία. Δεν έχω καλύψει πια επάνω, ρε. Δεν έχω καλύψει πια. Τι κάμερα. Κύρωση. Δεν έχω καλύψει πια επάνω, ρε. Να ψάχνω εδώ. Πάρ' το καλά. Είμαι στον ίδιο το έγραψε. Δεν πειράζει, κλείσει. Θα γράφει άλλη προς το παρόν. Γράφει άλλη, μην αναγράψε. Γράφει άλλη, μια χαρά είναι. Φίλε, πολλά ψαρία. Ε? Πολλά ψαρία. Δεν είναι καλή αυτή η σπιά. Δεν έπρεπε να την κατεβάσω. Ψόφια. Όχι, η ψόφια δεν είναι στα καλά της 100%. Yeah. Όχι, δεν την πήρα. Μην την πάρεις. Το είδες. Mm. Πάλι καλά. Πάλι καλά που δεν την κάρφωσα. Την πήρε, πάει. Δεν το τσαμπουκάλεψα το ψάρι. Καλύτερα, το θέμα είναι να ξέρετε, καλύτερα να σας πάρει τη σουπιά παρά να το τσαμπουκάλεψετε. Ας το πάρει, ας το ταΐσετε. Ας το πάρει λοιπόν, ας το ταΐσετε και την παίρνετε μετά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτά τα λέει, γιατί έχει βγάλει δύο συναγρίες. Κατάλαβες. Αυτό είναι το. Να ήμασταν συναγρίες, σου λέω. Κάτω δούμε. Την έβαλε στο στόμα, την έκανε καλοκαιρινή. Αλλά πήγε από πίσω, τη βλέπεις. Ναι. Ε, πονηρός ο βλάχος. Το μισό έβαγε από πίσω. Έτσι, καριόλα. Τρικάριόλα. Τα ψάρια δεν τρώνε, έχουνε κόψει. Κοίτα το νούμερο. Το νούμερο, κοίτα. Αλλά είναι πολύ χοντρό, τα ψάρια έχουν κόψει εδώ στον Κορινθιακό. Είναι 2-3 μαζί. Εδώ στον Κορινθιακό δεν τρώνε τα ψάρια. Όντως έτσι αυτό. Τρώγανε, αλλά σε κάνα...
Αλλά εδώ και ένα μήνα έχουν. Τώρα ξεκίνησε νέο μήνα, μπήκε ο Νοέμβρη. Μάλλον μπορεί να γίνει αυτό, δεν το παίρνει. Είδε τι έκανε που σου λέω ότι πρέπει να έχει υπομονή. Τη δάγκωνε. Τη δάγκωνε και δεν την έπαιρνε. Έτσι μου κάνω. Τα πέτυχα στο κεφάλι, πάει. Δεν τη ρουφάει. Κάτσε να πω κανένα λάδι. Τα δικά μου γιατί. Τα δείχνω και σε πελάτε. Κοίτα, έχουν πάει μαζί με τη σουπιά τώρα. Κάντε ρε να το κάνω μια γυθά. Εντάξει, το νούμερο το έχει μπερδέψει. Κοίτα τα κάτω. Κάτω κοίτα. Κάτσε να κάνω τη εικόνα να δω. Θα έρθει με παρέα. Κοίτα η σουπιά, κοίτα τι έχει πάθει, καημένη. Σοκ. Λέει η σουπιά. Ρε, κόψε τις μαλακίες. Ρε. Ανέβασέ με λίγο πάνω, ρε. Τραβάει το νήμα έτσι. Ναι, ναι. Το έχουμε, το έχουμε. Το έχουμε. Άλλη κάμερα. Έλα πάνω. Δεν βλέπω να έχει μεγάλο τσαμπουκά. Δεν ξέρω αν είναι παγκρίτη. Τι έφυγε. Όχι. Από. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Να το δε, δείξε εκεί. Το πήγαμε κάτω πάλι. Την ψοφίσαμε τη σουπιά, κάναμε ότι είναι ψόφια. Ναι. Και ήρθε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω αν είναι φακρύ ή συναγρίδα. Κοίτα εκεί. Πώς έβγαλε το. Δεν μπορώ να σου πω αν είναι φακρύ ή συναγρίδα. Αν είναι συναγρίδα, δεν είναι πολύ μεγάλη. Δεν κοκκινίζει ιδιαίτερα. Τι είναι, συναγρίδα. Τι είναι, παιδιά. Λί. Όχι, φακρύ. Απλά είναι λίγο μεγαλύτερο. Γι' αυτό μου κάνει τη. Πάρε το ψάρι. Πολύ ωραίο ψάρι. Δεν έχει ψάρι. Έχει, έχει μπει και ο άλλος μήνας. Είναι. Είναι ο μήνας. Το προηγούμενο μήνα τρώγανε όμως. Ξακιστρωθήκε. Έχει ξακιστρωθεί. Πολύ ωραίο. Έλα ρε. Περίμενε, μισό λεπτό, παιδιά, μισό λεπτό. Εντάξει, τώρα τι θέλεις να κάνουμε, έλα. Αντρίκια πράγματα. Λοιπόν. Κοιτάξτε, κοιτάξτε πόσο, κοίτα να δεις, όταν ψαρεύω η γυναίκα μου δεν θα με παίρνει και κοιτάξτε πόσο επιβάλλω τώρα, τι, έλα αγάπη μου, τι κάνεις. Σ' αγαπάω πάρα πολύ, έχω πιάσει ένα ψαράκι, θα μπορούσες λίγο να κλείσεις. Να κλείσεις λίγο και θα σε πάρω. Σ' αγαπάω πάρα πολύ, ναι, ναι, γεια. Για καταλάβετε, άντε τώρα, τρίκια πράγματα. Σούζα, σούζα, σούζα. Δεν είστε τώρα τέτοιοι που σας κάνουν οι γυναίκες σας ό,τι θέλετε. Δεν έχει σκίσει τη γάτα, ναι. Ε, δεν έχω σκίσει. Ναι, ναι. Ωραία τα φακρία, είναι πολύ δυνατά για τον boy τους. Ναι, ρε, είναι πολύ δύναμη. Πολύ δύναμη. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε στο σημείο στην αρχή. Εδώ τι κάναμε τώρα, εδώ σταματήσαμε στον δρόμο. Δεν φτάσαμε ακόμα που σας είπα πριν. Σταματήσαμε στον δρόμο, πήραμε το Φαγκρόπουλο. Είδαμε πώς είχε κάτω. Ε. Ναι. Να το στιγμιότυπο. Ναι. Εδώ είναι το στιγμιότυπο τώρα που ναι. Είναι το ψάρι. Αυτό δεν ξέρω για ποιον το κάνει, θα καταλάβει μάλλον ποιο το, ναι. Το δει. Είμαστε πάνω εδώ, να τι ξέρω. Ωραία, τι ωραία φαίνεται. Κοίτα εδώ τι γίνεται, μάλλον. Δεν βλέπω τώρα. Βλέπει, δεν βλέπω. Ναι.
Δεν μπορείς να τα έχεις. Μου κάνεις αυτό. Τώρα. Ξανατσίπα και θα δεις τώρα. Θα το πω πάνω. Κόψε. Όχι κύριε. Μάλλον μεγάλο μαγιέτικο. Ωραία φίλε. Αταν τουνά. Ναι. Για μαγιάτικο το κουβάρω. Το σετάρισμα είναι για κόκκινα. Να σας πω κάτι, γιατί σε μένα. Τι ψάρι να ήταν αυτό τώρα που χτύπησε από κάτω σαν συναγρίδα και έφυγε προς τα... Ρε φίλε, έφυγε πολύ, δεν μπορεί ρε μαλακά. Μπορεί. Μπορεί να είναι συναγρίδα. Συναγρίδα αποκλείεται. Για ποιο λόγο να φύγει. Πολύ φεύγει ο πάντως. Πάμε στο τελευταίο, ναι. Πάμε στο τελευταίο σημείο, το απογευματινό. Αυτό που μπορεί να ήταν, φυσικά, και γι' αυτό να μην άντεξε το παράμαλο, το 047, αυτό που μπορεί να ήταν, ήταν αυτό που λέει και ο Αγιαντζάντα, να κάνα τέτοιο. Ένα μαύρο και εντάξει, πήγε γιατί έφυγε, έτρεξε και πήγε μέσα, και γιατί κόπηκε το παράμαλο. Αυτό μπορεί να ήταν κανένας ροφός, και να έτρεξε και να... Το περιπάτος είναι μεγάλο ψάρι, ό,τι κατά. Πολύ μεγάλο, δεν λες τίποτα. Και τώρα που είπες αυτό, να σημειώσω εγώ εδώ πέρα τσιπιά κάπως ονομασία, μπας και το ξαναβρω ρε φίλε, ε? Σωστά. Αυτό μας έφεγε την τελευταία σουπιά. Τι έκανε, ε? Πάμε φύγουμε. Μην πέταξε σουπιά, πάμε να πάρουμε και ένα φαγκρί και να φύγουμε. Ήθελε ο Βαγγέλης να ακούσει, ακούσει τον την πλάκα. Ήτανε να πάμε σήμερα, εγώ πάω για πέμπτη μέρα συνεχόμενη είπαμε, και ο Βαγγέλης μου λέει, μπορεί να έχεις φίλους για σου και να του πεις να πιάσει ο Δημήτρης, να πιάσει κανένα Δημήτρη, φυσικά αύριο θα σου έχει. Για κάθε τι θα πω κάτω. Εγώ δεν έχω όχι αυτό άλλο. Δεν παίρνω τηλέφωνο live. Τι έκανα, παιδιά, εντάξει. Ο έχουν δύο χιτώνες να δώσει, αλλά όχι πια. Ωραία, ναι, ναι. Πού και πού, όποτε μπορούμε, όποτε είναι δυνατόν και από τις δουλειές, εντάξει, καταλαβαίνω τι έξω, θα έρχεται ο Βαγγέλης ο Φυσκωτό, θα μας εξηγεί 5-6 πράγματα τεχνικά, γιατί και εσείς που τα βλέπετε ρωτάτε. Ναι. Εγώ εντάξει, ό,τι θέλετε από ψάρεμα, δεν είμαι καλός να αναλύσω όλο αυτό ακόμα. Και δεν θέλω να λέω για πράγματα που δεν τα γνωρίζω 100%. Θα πούμε πολλά, θα πούμε για συγκρότητα, για τα μάτια, να μιλέψουμε διάφορα. Αυτό, θα λέμε διάφορα εδώ live πάνω στο ψάρεμα. Σε αρκετά βίντεο όπως μέχρι τώρα έχετε δει και σε επόμενα
θα μπαίνουν ένθετα που έχουμε γυρίσει και ο Βαγγέλης αναλύει κάθε θέμα κάθε φορά, όπως είχα κάνει παλιότερα και με τον Δημήτρη τον Σπύρου τον είχατε δει. Αυτό, όσο μπορούμε θα βοηθήσουμε στο να μάθετε τη δουλειά των μισθωμένων και όλα αυτά. Το πάνε είναι ο κόσμος να μπορεί να βρει την πληροφορία. Αυτά. Και από εδώ και πέρα ο Βαγγέλης θα ρίξει αφού πιάσει δύο ψάρια, γιατί σήμερα έβγαλε μεγαλύτερη στην αγρίδα και εγώ δεν τα δέχομαι αυτά. Γιατί είχαμε και το ροφόρ. Πες ότι τον έβγαζα. Άμα τον έβγαζα, εντάξει. Πριν κλείσουμε να σας πω, το ψυχολογήσαμε μετά από το πανικό εκεί πέρα, τα βρυσίδια και όλο αυτό, το ψυχολογήσαμε και το ψυχολογήσαμε και αυτό το φεδιό και να κόψει έτσι σε μέτρα, μόνο ροφός μπορεί να ήταν, τον έχω σημαδεύσει, ναι. Του ξυρίζω εγώ το όνειρο. Είναι μαύρο, μεγάλο μαύρο, πήγε κάτω και πήγε μέσα. Μεγάλο μαύρο, θα έρθω εγώ με το καλάμι που πρέπει και θα μιλήσουμε όπως θέλει. Πώς το λέει ο... Τίποτα ρε, έτρωγε στην αγρίδα και τα κούρεψε όλα πιστεύω. Και στην αγρίδα και ζώκες και τέτοια. Θα μιλακωθούμε στις γροθίες ανάδρες. Ναι, έτσι. Και θα τα πούμε. Εντάξει, εγώ δεν έχω τίποτα με τα ψάρια που μου κόβουν, αλλά όταν βγει έξω φάει πολλές δουλειές. Λοιπόν, γεια σας. Ωραία μεγάλε! Άστα τσιμπάει! Τι τέρας είναι! Φύγε κουλό! Τρελα φύγε! Γεια σου ρε Χριστοφοράκλα! Πιάσω ρε! Πιάσω ρε! Σε θέλω να σε έχω τώρα παιδί μου!